Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, πριν ξεκινήσω από αυτό το βήμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλες και όλους τους εργαζόμενους και τους εθελοντές που δούλεψαν και δουλεύουν σκληρά για την άψογη διεξαγωγή του συνεδρίου μας. Τους αξίζει ένα χειροκρότημα. Κυρίες και κύριοι σύνεδροι, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, οι Έλληνες, στις δύσκολες στιγμές που περνάμε, έχουμε ένα όραμα για την πατρίδα μας. Θέλουμε να γυρίσουν πίσω οι νέοι και οι νέες και οι νέοι που έφυγαν. Θέλουμε να βρουν δουλειά οι άνεργοι και να βελτιώσουν τις αποδοχές τους οι εργαζόμενοι. Θέλουμε να αποκτήσουν μια δεύτερη ευκαιρία αυτοί που γονάτισαν στα χρόνια της κρίσης. Θέλουμε δουλειές, ευκαιρίες, προοπτικές. Θέλουμε να χτίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς, η κυβέρνηση εγκλωβίστηκε στα υπερπλεονάσματα με αποτέλεσμα να στεγνώνει η πραγματική οικονομία, να βαλτώνει η παραγωγική Ελλάδα και να αδιολυσταίνει σε όλους τους δείκτες προσέλκυσης επενδύσεων. Το World Economic Forum επισημαίνει ότι στην ανταγωνιστικότητα υποχωρήσαμε από την 54η στην 57η θέση, με χώρες των Βαλκανίων να έχουν καλύτερες επιδόσεις. Η Παγκόσμια Τράπεζα διαπιστώνει ότι καταλαμβάνουμε την 72η θέση σε ό,τι αφορά την ευκολία του επιχειρήν, χαμηλότερα από το Περού και το Βιετνάμ. Το Forbes επισημαίνει ότι στην κατάταξη των καλύτερων χωρών για επενδύσεις καταλαμβάνουμε την 44η θέση μαζί με την Κώστα Ρίκα. Και το χειρότερο, η απόκληση της Ελλάδας, όχι μόνο από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, αλλά και από τους άμεσους ανταγωνιστές μας, τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, διαρκώς μεγαλώνει. Τι φταίει λοιπόν και τι μπορεί να γίνει? Στα χαρακτηριστικά των χωρών που βρίσκονται στην κορυφή της ελκυστικότητας για επενδύσεις, εντοπίζουμε τη δημοσιονομική ισορροπία, το φιλικό προς τις επενδύσεις φορολογικό και ρυθμιστικό σύστημα, αλλά και ένα πλαίσιο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, το οποίο παρέχει ρευστότητα και ευκαιρία για επενδύσεις με ικανοποιητικό κέρδος. Δυστυχώς στην Ελλάδα οι προϋποθέσεις αυτές δεν υφίστανται. Η Ελλάδα σήμερα δεν προσελκύει επενδύσεις και δεν δημιουργεί θέσεις απασχόλησης. Είμαστε σταθερά ουραγοί στις επενδύσεις και την ανάπτυξη. Το πρόγραμμα των δημοσίων επενδύσεων που έχει μεγάλο οικονομικό πολλαπλασιαστεί υποεκτελείται. Οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχουν θυσιαστεί στο βωμό της κυβερνητικής ιδεολειψίας. Οι ευκαιρίες για σημαντικά αναπτυξιακά έργα χάνονται. Η Ελλάδα σήμερα αποεπενδύει. Οι επενδυτές έχουν απογοητευτεί με το θανάσιμο δημόσιο γραφειοκρατικό εναγκαλιασμό των επενδύσεών τους. Είναι όμως πολλοί εκείνοι που αναμένουν τις πολιτικές εξελίξεις και τον άνεμο αισιοδοξίας που φέρνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Οφείλουμε λοιπόν να αλλάξουμε την πορεία της Ελλάδας που κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση και να βρούμε το δρόμο του μέλλοντος. Το στίχημα και ο διαπραγμάτευτος στόχος μας είναι ξεκάθαρα η Ελλάδα με τα φυσικά πλεονεκτήματά της να γίνει ελκυστικός προορισμός, να γίνει χώρα φιλική προς τις επενδύσεις, να αυξήσει τις επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ, να κάνει ένα μεγάλο αναπτυξιακό και επενδυτικό άλμα. Μόνο έτσι, μόνο μέσα από πολλές ιδιωτικές επενδύσεις θα δημιουργήσουμε πολλές και καλά πληρωμένες θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε οι επενδυτές να μην σύρονται με αστοχίες των επιχειρηματικών τους σχεδίων, να μην απογοητεύονται γιατί τα σχέδιά τους από 1-2 χρόνια για την υλοποίησή τους να φτάνουν στα 4, στα 5, ακόμα και στο ποτέ. Να μην τα εγκαταλείπουν γιατί τα σκοτώνει κάποιο κομμάτι του παζλ της γραφειοκρατίας. Η εκκίνηση, η ορίμανση και η υλοποίηση μιας επένδυσης μοιάζει με αλυσίδα. Η δύναμή της εξαντλείται στην αντοχή του ασθενέστερου κρίκου. Έτσι και τα επενδυτικά σχέδια, η καθυστέρηση κάποιας υπηρεσίας μπορεί να τα διαλύσει. Δεν φτάνει λοιπόν απλά και μόνο ένα one-stop-shop, αν αυτό καταλήξει να είναι ακόμη ένας επιπρόσθετος κρίκος σε μια αλυσίδα που έχει προβολές σε γραφειοκρατικές υπηρεσίες. Ο πρόεδρός μας έχει αναλύσει επανειλημμένα τη θέση μας. Έχει πει, θα μάθει η δημόσια διοίκηση με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Θα μάθει και η επόμενη κυβέρνηση ότι και θα είναι απολύτως συντονισμένη σε αυτό, ότι καθυστερήσεις σε επενδυτικές διαδικασίες δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές. Δέσμευσή μας είναι να μπει ο πύχης πολύ ψηλά, να υπάρξει προσέλκυση νέων επενδύσεων, αλλά και επιτάχυνση των μεγάλων επενδύσεων που καρκινοβατούν και πολλές φορές σκοτώνονται σε μικρά και μεγάλα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Η εργαλειοθήκη μας για το σκοπό αυτό έχει συγκροτημένες απαντήσεις.
ένα τολμηρό φορολογικό νομοσχέδιο με όλες τις πτυχές μιας μεγάλης φορολογικής μεταρρύθμισης. Εφαρμογή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων σε μια λογική η οποία επαναπροσδιορίζει τα όρια μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα με έναν τρόπο ο οποίος είναι αμοιβαία ωφέλιμος, αλλά και μια οριζόντια ριζική απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας, ειδικά στην υποδοχή επενδύσεων. Το πρόγραμμά μας αναφέρεται στις διαδικασίες και το χρόνο λειτουργικής και περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Προβλέπει δραστική μείωση της γραφειοκρατίας. Αναλύει το πλαίσιο λειτουργίας για τους λεγόμενους επιχειρηματικούς αγγέλους. Περιλαμβάνει πλήθος θεσμικών παρεμβάσεων, ίδρυση ειδικών τμήματων στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια, υποστήριξη δικαστών με εξειδικευμένο προσωπικό, δημιουργία νέου τμήματος του Συμβούλου Επικρατείας για τις διαφορές που αφορούν σε επενδύσεις και πολλά άλλα. Παράλληλα, θα υπάρχει ένας πολύ καλός συντονισμός στα Υπουργεία που χειρίζονται το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεων. Επιπλέον όμως, ο έλεγχος για τις στρατηγικές επενδύσεις θα περάσει κεντρικά στο Μέγαρο Μαξίμου, ώστε να υπάρχει οριζόντια επιτήρηση των επενδυτικών σχεδίων που έχουν μεγάλο αναπτυξιακό αποτύπωμα. Αν στην αλυσίδα της διοίκησης υπάρχει αδύναμος κρίκος, θα καλύπτεται άμεσα. Αν περάσουν άπρακτες προθεσμίες, αρμόδιος υπουργός θα μπορεί να υπογράφει και να εκδίδει τις σχετικές άδειες. Το κρίσιμο στοίχημα, κυρίες και κύριοι, είναι η αποτελεσματικότητα. Είναι η επίσπευση της εκκίνησης, της ορίμανσης και της υλοποίησης. Είναι η ταχύ αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων μας. Μόνο έτσι θα υπάρξει δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη. Μόνο έτσι θα δημιουργηθούν περισσότερες και καλύτερα αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Το στοίχημά μας είναι δουλειές, δουλειές, δουλειές. Μόνο έτσι τελικά θα εξασφαλίσουμε ευκαιρίες για όλους. Μόνο έτσι θα χτίσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για καλύτερη ζωή. Ο αυριανός Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μπορεί να κάνει τη ζωή καλύτερη για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, και ιδιαίτερα για τις επόμενες γενιές. Μπορούμε να το καταφέρουμε. Αυτό είναι και το μήνυμά μας και το λέμε με δύο λέξεις. Ελλάδα, μπορούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τους εκπροσώπους των κομμάτων που παραβρίσκω τις εργασίες του συνεδρίου μας και να καλέσω στο βήμα τον εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, κύριο Χριστοδουλάκη Μανώλη.